από τους Εβραίους κεφάλαιο 3 από το πρώτο εδαφείο όλοι μαζί Hebrews chapter 3 verses 1 and up Όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι κατανοήσατε τον Απόστολον και αρχιερέαν της ομολογίας ημών των Ιησούν Χριστών και το τέσσερα διότι πας οίκος κατασκευάζεται υποτινό, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός και το έξι ο δε Χριστός ως Υιός επί των οίκων αυτού του οποίου εμείς είμαι θα οίκος, αν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την Παρισίαν, και το καύχημα της ελπίδας και πάντες λέμε αμήν. Πατέρα, Κύριε γονατίζουμε μπροστά στη μεγαλειότητα σου αναγνωρίζοντας την ανάγκη μας να εξαρτούμαστε από εσένα ανά δευτερόλεπτο και σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Θεέ μου προσευχόμαστε Κύριε καθώς προσδίδουμε, καθώς ενδίδουμε στην Άγια Παρουσία Σου, στον Άγιο Λόγο Σου, η ικάνωση του Αγίου Πνεύματος για να επιτευθούν οι σκοποί Σου. Κύριε, ας λάβουν χώρα στη ζωή μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συντάραξε μας με τη δική Σου δύναμη, με τη δική Σου παρουσία και παρουσία, Κύριε, μέσα από τον Άγιο Λόγο Σου. Και ζητούμε να τα σφραγίσεις όλα, δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από τον γεγραμμένο Λόγο. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε και Εβραίους 1 και εδάφιο 3. Διότι ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζον τα πάντα με τον λόγο της δύναμης αυτού αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Δόξα στον Κύριο που είναι αυτός ο οποίος μας κρατάει πάντα, κρατάει τα πάντα το ρήμα της δυνάμειος αυτού. Με το ρήμα, με τον ομιλούμενο λόγο που μιλά ο Κύριος βρίσκονται τα πάντα στη θέση τους μετά την γέννηση. Ο Κύριος δεν μας έκανε και αδιαφόρησε για μας. Ο Κύριος μας έκανε και ενδιαφέρεται για μας γιατί αν αποσυρθεί για μια στιγμή ο λόγος του όλα θα καταστραφούν και καμιά φορά διερωτόμαστε πώς θα καταστραφούν όλα. Δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα για να καταστραφούν όλα. Μόνο να αποσύρει ο Θεός μας, ο Άγιος, το ρήμα του, τον λόγο του, τότε όλα θα συγκρουστούν και θα κατακαούν και θα συντριφθούν. Εξαρτόμαστε από τον Κύριο κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή της ζωής μας. Και διαβάσαμε επίσης από τις πράξεις 17-28 και είπαμε ότι α, εν αυτό ζώμεν και κινόμεθα και εσμέν και υπάρχομεν. Η ύπαρξή μας είναι μέσα σε Αυτόν. Αμήν. Ο λόγος που γίνονται οι περισσότερες αυτοκτονίες είναι λόγω αυτού που λέγεται υπαρξιακό πρόβλημα. Με άλλα λόγια, γιατί υπάρχω. Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχω. Υπάρχει νόημα στη ζωή. Διότι εάν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει νόημα. Αν δεν υπάρχει δημιουργία, δεν υπάρχει ηθική την οποία έβαλε ο Θεός διότι όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαία σύγκρουση, του τίποτα που εκράγηκε και έκανε τα πάντα. Βλέπουμε το πόσο ακραίο γίνεται ο άνθρωπος για να πιστέψει τις πιο μεγάλες ανοησίες φτάνει να μην έχει σε κάποιον να δώσει λόγο. Όμως αυτός προς τον οποίο έχουμε να δώσουμε λόγο είναι... Αυτός ο ζωντανός Θεός που τον χρειαζόμαστε, γιατί χωρίς Αυτόν ούτε ζούμε, ούτε κινούμεθα, ούτε υπάρχουμε. Αμήν, αλλά επειδή Αυτός υπάρχει, επειδή αυτό ζει και εγώ θα ζήσω. Ε, μιλήσαμε για τη μία ουσία του Θεού, ο Θεός μόνο είναι Θεός και ε, αυτό που λέμε ότι ο Κύριος Ιησούς είναι divine, αυτός είναι όρος στα αγγλικά, The Holy Spirit is divine, άρα ο Θεός είναι Θεός, κανένας άλλος. Αμήν, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι απλά ο γιος του Θεού, είναι ο μονογενής γιος του Θεού. Και άλλο πρόβλημα που έχουν είναι, είναι ο αιώνιος γιος του Θεού. Και είναι γιος Θεού, και είπαμε τον λόγο, ως προς το λιτρωτικό σχέδιο, «Redemptive plan of God» ούτως ώστε να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι του ανθρώπου να γίνουμε οι ίδιοι του Θεού δια Ιησού Χριστού. Αμεν. ο Κύριος Ιησούς είναι απόλυτα ίσω με τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιο απόλυτα ίσω με ε, τον Ιόν και τον Πατέρα, είναι ο Άγιος, Άγιος, Άγιος Τριαδικός Θεός και υπάρχει αυτό που λέμε Divine Essence, είναι ε, η θεϊκή ουσία, από την οποία κανένας άλλος ε, δεν έχει, αμήν. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού εξιοθεσίας. ο Κύριος Ιησούς είναι ο μονογενής και είναι αιώνιος. Εμείς ούτε αιώνιοι είμαστε, αμήν, ε, και ούτε ε, γεννηθήκαμε από τον Θεό χωρίς υιοθεσία, μας δέχθηκε σαν Υιούς υιοθεσίας και ακόμα και αυτό για να κράξουμε προς τον Θεό πατέρα και να πούμε πατέρα, αν δεν ενεργήσει το Πνεύμα το Άγιο δεν παίρνουμε είδηση ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά εφόσον καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού έχουμε πρόσβαση. Άλλο, ξέρετε, κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος διαιρωτάται αν μπορεί να προσευχηθεί για αυτού που είναι άρρωστοι. Ποτέ μην αφήσει αυτό το εμπόδιο, διότι εάν έδωσε την ιδέα ότι εσύ ο Θεό, τότε πρέπει να παραμείνει άφηκτο από κάθε ασθένεια, αλλιώ μην προσεύχεσαι. Αλλά εάν είναι ξεγάθαρο ότι προσεύχεσαι στο όνομα του κυρίου Ιησού και ότι εσύ δεν είσαι ο θεραπευτή, αλλά ο Θεό, τότε μην φοβάσαι. Συνήθω θεραπεύονται αυτοί που έχουν την ίδια ασθένεια μαζί σου θεραπεύονται πιο εύκολα από εσένα, και καθώ ευλογεί άλλου, ευλογήσει και ο ίδιο. Αμήν. Και όπω είπαμε, η λέξη θεραπεία, θεραπεία, α, το χρησιμοποιούσαν στα αγγλικά σαν therapeutic, α, και η λέξη θεραπεία στην ελληνική γλώσσα σημαίνει συγκεκριμένα υπηρεσία. Αμήν. Ο θεράπων. Ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ήταν θεράπον του Μωυσέως, ο, ήταν θεράπον, θεράπον με ωμέγα, σημαίνει υπηρετούσε, υπηρέτης. Άρα λοιπόν η θεραπεία είναι υπηρεσία και καθώς υπηρετούμε τον Θεό θεραπεύομαστε. Πρέπει να δίνουμε σε όλους να καταλαβαίνουν. Δεν είμαι εγώ ο Θεός. Ο Θεός είναι ο Θεός. Εγώ είμαι απλά παιδί του Θεού εξιοθεσίας δια Ιησού Χριστού και εσύ να γίνεις και στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού που έχει την δύναμη, αμήν, μπορείς να θεραπευτείς, να ελευθερωθείς, στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού υπάρχει δύναμη. Αμήν, δεν προσπάθω να το παίξω ο Θεός, δεν είμαι, δεν θέλω να είμαι, είμαι ευχαριστημένος με το τι είμαι. Γιατί Ρωμαίους 8.16, Uh, ε, Μπορεί να το διαβάσει στη μετάφραση. Ρωμαίο 8,16 μα λέει ξεκάθαρα ότι το πνεύμα το Άγιον συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, εάν κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Ιησού Χριστού. Όχι μόνο ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος ούτως ώστε εμείς οι, οι του ανθρώπου να γίνουμε Υιοί του Θεού, αλλά και ό,τι κληρονόμησε ο Κύριος τα πήρε για να μας τα δώσει. Αμήν. Και επίσης στον, στην 1η Κορυφή 10, η μεγαλύτερη 9, 10 είναι η μεγαλύτερη πρόσκληση που έδωσε ο Θεός Πατέρας ούτως ώστε να γίνουμε κι εμείς συγκοινωνοί, co-heirs, συγκοινωνοί, για, για να μπορούμε να κοινωνούμε, Δόξα στον Κύριο να κοινωνούμε με αυτά που ο Υιός κοινωνεί με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος Ιησούς ενήργησε σαν άνθρωπος χρησμένος με το Πνεύμα το Άγιο και εξαρτημένος κάθε στιγμή σαν άνθρωπος από το Πνεύμα το Άγιο και είπε στον Ιωάννη 12 τα τελευταία εδάφια λέει τα λόγια Ιωάννη 12, John 12, at the end, very end, about three verses, last three verses, μα λέει εκεί ότι τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ, δεν λαλώ απ' εμ' αλλά ό, όσα ήκουσα από τον πατέρα, αυτά μιλώ. Αμήν, ήθε να έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου Ιησού και να μιλούμε το θέλημα του πατέρα, το λόγο του Θεού που είναι το θέλημα του πατέρα. Αμήν σο so, έτσι πιστεύουμε ένα είναι ο Θεό. Αιώνια συνεπάρχουν σε τρία άτομα, είναι τριαδικό ο Θεό μα. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε πολυθεϊστέ. Δεν πιστεύουμε σε τρει Θεού. Σε έναν Θεό πιστεύουμε. Το ξεκαθαρίσαμε που συνεπάρχει σε τρία ξεχωριστά πρόσωπα οι υποστάσει. Γι' αυτό και ο Θεό λέγεται αλλιώ τρισυπόστατο. Αμήν. So, η υπόσταση είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον πατέρα, τον ιό και το πνεύμα, το Άγιο. Three different persons. Amen. Και είχαμε πει το εξή, ότι όταν μιλούμε για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού, δεν μπορούμε να τα απομονώνουμε και να τα διαιρούμε και να τα αναλύουμε όχι με το φως των υπολείπων. Γιατί ο Θεός είναι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, attributes of God, είναι όλα αυτά μαζί. Δεν είναι ένα κάθε φορά, είναι όλα αυτά μαζί. Και είπαμε επίσης ότι ο Θεός δεν διαιρείται σε μέρη. Αμέν. Όπως ο Θεός ο Τριαδικός δεν είναι έναν τρίτο Θεός το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, αλλά είναι τόσο Θεός όσο και το άλλο πρόσωπο, όσο ο πατέρα, όσο ο γιο, όσο ως το πνεύμα το Άγιο. Παντοδύναμο Θεό. Είναι ο πατέρα Θεό παντοδύναμο, είναι. Είναι ο κύριο Ισού Θεό παντοδύναμο, είναι. Είναι το πνεύμα το Άγιο Θεό παντοδύναμο, είναι. Αμήν. So, δεν διαιρεί τον Θεό. Ούτε διατρία με την έννοια τη ουσία, με την έννοια των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του Θεού. Και είπαμε ότι πάντοτε βλέπουμε την τριαδικότητα αναμεμειγμένη, mingled, involved, σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας. δίποτε υπάρξει δημιουργία, είναι γιατί και οι τρεις είναι πλήρως φανερωμένα, αλλά ξέρουν πώς να εργάζονται σε τέλεια αρμονία. Τέλεια αρμονία. Αμήν. Ε, 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 γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε, παντέρα, δια να είναι εν καθώς εμείς είμαστε ένα. Εμείς είμαστε ένα. Ιωάννης 17 και στην πρώτη Ιωάννου 57 που είπαμε πολλές φορές αυτοί οι τρεις είναι ένας. So, υπάρχει αυτή η τέλεια αρμονία. Ξέρει το κάθε πρόσωπο της θεραδικότητας. Ξέρει τον ρόλο του και τι θα κάνει και έτσι βλέπουμε ο ένας Θεός μας να μην είναι, δεν, τον διαιρούμε, δεν διερούμε την ουσία, ούτε συχίζουμε τα πρόσωπα. Αμέν, ο Θεός μας είναι παντοδύναμος. Και ο Πατέρας, και ο Υιός, και το Πνεύμα το είναι παντοδύναμος Θεός. Ένας Θεός. Ένας Θεός. Αμέν. Δεν είναι εν μέρη ο Θεός, είπαμε, αγάπη και εν μέρη δίκαιος και εν μέρη άγιος αλλά είναι όλα αυτά μαζί. Δεν είναι ο Θεός μόνο αγάπη, είναι και πυρ καταναλίσκον. Αμέν. Δεν είναι το ένα και εγώ, ο Θεός που εγώ υπηρετώ είναι αγάπη. Ναι, αλλά αφήσει το πυρ καταναλίσκον στην άκρη. Είναι και τα δύο. Και από την άλλη, ο Θεός δεν είναι μόνο πυρ καταναλίσκον, είναι και αγάπη. Αμήν και ο Θεός, όπως διαβάσαμε Uh, uh, Τι προάλλε από την Γέννηση 34, νομίζω το δάφιο 5-6, uh, μα έλεγε εκεί ότι uh, ο Θεό είναι μακρόθυμο, uh, long suffering, uh, πολυέλεο, merciful, και uh, είναι Θεό ο οποίο δεν αθώνει τον ένοχο με τίποτα. Αμέν, είναι δίκαιο δηλαδή, δόξα στον Κύριο. Αλλά μέσα στην έκχυση της μεγαλύτερη του οργής βλέπουμε ότι εκχέει την χάρη του και την δύναμη του. Ακόμα και μετά την αρπαγή. Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που θα γίνει ποτέ θα είναι κατά την διάρκεια της μεγάλης θλίψης όταν ο Ισραήλ αναλάβει πλέον τα Ινία για να Uh, για να μπορέσει να υπηρετήσει uh, τον κόσμο όλο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και ο Ισραήλ θα κηρύξει τον Ιησού Χριστό. Όχι κάποιον παράξενο uh, Μεσσία που ψάχνουν σήμερα να βρουν δεξιά και αριστερά, αλλά τον Ιησούν, τον Κύριο, των Θεών. Αλλαλούια τον Ιαχωβά Οσία, o sea, τον uh, Κύριον Ιαχώσουα. Το, Ιαχώσουα uh, είναι το όνομα του Κύριου Ιησού. Και το όνομα σωτηρία είναι Ιεσουά. Βλέπετε ότι είναι όλα συνδεδεμένα με τον Θεό τον ίδιο. Ο Κύριος Ιησούς δεν είναι απλά ένας απεσταλμένος, είναι ο Ιωχωβά ο Σία ε, ή ο, αυτός ο οποίος σώζει. Αμήν, έτσι όλοι. Δεν μπορεί κανένας να πιστεύει ο, ο, ο Ιησούς ήταν ένας από τους θεούς, ήταν ίδος όχι, ο Κύριος Ιησούς είναι Κύριος Θεός, ουδής λέγει τον Ιησούν Κύριον, ημί δια πνεύματος Αγίου. Δόξα στον Κύριό μας. Θα δούμε ορισμένα εδάφια, όπως είδαμε από τις πράξεις θα αφήσουμε αρκετά πίσω γιατί τα αγγίξαμε την Κυριακή. Πηγαίνετε τώρα μαζί μου στους ψαλμούς 147. Ψαλμός 147, δείτε το μαζί μου, Psalms 147, verse 5, 147 και εδάφιο 5. 147 εδάφιο 5 Μέγας Για να δούμε τι Κύριος είναι ο Κύριος Τι Θεός είναι ο Θεός τι χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη, ας το πούμε μαζί, και μεγάλη η δύναμη αυτού. Η σύνεση αυτού, πείτε μου το, αμέτρητος. Στο, στο αγγλικό πώς το λέει. Great is our Lord and of great power his understanding is infinite. Ο Θεός μας είναι απεριόριστος η σύνεση του είναι αμέτρητη. Αμήν. Αυτό είναι ο απεριόριστος Θεό. Ο Θεό είναι infinite. Αμήν. Είναι απεριόριστο. Infinite. Εμεί είμαστε finite. Εμεί είμαστε περιορισμένοι. Ο Θεό είναι infinite. Ο Θεό δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλο. Είναι η αρχή. Είναι το τέλο. Θα τον βρει στην αρχή. Θα τον βρει στο τέλο. Γιατί αυτό πάντα είναι. Και πριν την αρχή και μετά το τέλος ο Κύριος πάντα είναι. Δημιούργησε τον χρόνο. Ο Θεός δημιούργησε τον χρόνο. Άρα ο Θεός είναι άχρονος. Δεν διέπεται από τον χρόνο και είναι πέραν του χρόνου. Είναι infinite, είναι απεριόριστος. Αμέτρητη είναι η δύναμη του, μεγάλη η δύναμη του. Ψαλμός 139, Βλέπουμε την πανταχού παρουσία του Κυρίου, το αναλύσαμε, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε. Πηγαίνετε στον Ισαΐα τώρα, Ισαΐα 46, 46, 8 μέχρι 11. Ισαΐας Ισαΐα, chapter 46, verse 8 through 11. Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι. Ανακαλέσατε αυτό, εις το νου σας αποστάτε. Ισαγιά 48, 46-9 Ενθυμήθητε τα πρώτερα τα απαρχής ότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Ξανά ο Κύριος λέει εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ είμαι ο Θεός, ξανά το λέει, εγώ είμαι ο Θεός και ουδείς όμοιος μου. Εδάφιο 10, φοβερά εδάφιο, κοιτάξτε, ώστις απ' αρχής αναγγέλλω το τέλος. Telling the end, declaring the end from the beginning. Ώστις okay. απ' αρχής αναγγέλλω το τέλος. Πώς ξέρει το τέλος. Είναι πέραν του χρόνου. Είδε το τέλος πριν έρθει το τέλος. Γιατί ο Κύριος τα βλέπει όλα. Αμήν. Είναι σαν ένα overview. Όταν είσαι μέσα στο τρένο, δεν βλέπεις τα προηγούμενα βαγόνια, και τα ε, ε, έμπροσθε βαγόνια, βλέπει μόνο το δικό σου βαγόνι. Όταν ανέβει προ τα πάνω, θα δει περισσότερα με ένα ελικόπτερο, θα δει περισσότερα βαγόνια. Όταν όμω ανέβει πιο ψηλά, θα δει την αρχή και το, το τέλο του τρένου. Αλλά ο κύριο μα δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλο. Αυτό είναι η αρχή, αυτό είναι ο άρχον, αυτό είναι ο κυβερνήτη και δεν υπάρχει όμοιο μου, λέει ο κύριο. Εγώ από αρχή αναγγέλω 46-10 Ισαΐας το τέλος α, α, και, και το από πρώτερον τα μη γεγονότα. Λέγον, η Βουλή μου θέλει σταθεί και θέλω εκτελέσει απάν το θέλημά μου. Yeah. Ό,τι και να κάνει ο διάβολος, ο Κύριος θα κάνει το θέλημα Του. Yeah. Όταν εγώ, εσύ, εμείς τότε, ενδώσουμε στον Κύριο και του πούμε Κύριε Θεέ μου Άγιε του Ισραήλ θέλω να κάνω το θέλημά σου αποκλείεται ο διάβολος να μπορέσει να μας σταματήσει από το να κάνουμε το έργο του Θεού διότι είπε θέλω εκτελέσει άπαν όλο το θέλημά μου Ισαγιάς 46-11 ώστε κράζω το αρπακτικό πτηνόν εξανατολών τον άντρα της Βουλής μου από γης μακράν, ναι ελάλησα και θέλω κάμι να γίνει ευουλεύθην και θέλω εκτελέσει αυτό. Το θέλω θα το κάνω. Το είπα θα το εκτελέσω. Τα μη γεγονότα θα σας τα πω ποια είναι. Μας τα είπε, μας τα έγραψε, το μόνο που ζητά να τον πιστέψουμε. Αμήν. Ιωάννης 8.58 πολλές φορές το είπαμε πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι. Εξόδο 3.14. Πε του ότι ο ον. I am that I am. Εξόδο 3.14. Εγώ είμαι ο ον. I am that I am. Αμήν. Γεχιέ. Ασέρ. Γεχιέ. Θα το εξηγήσουμε. Ξέρουμε το Γεχοβά. Το Γεχιέ. Τι είναι το Γεχιέ. Γιαχωβά είναι. Είναι χαλιά Ήταν. Χοβέ είναι, γεχιγέ θα είναι. Ο Κύριος λέει, εγώ που είμαι αυτός που είμαι, μετά στο μέλλον θα είμαι πάντα εγώ ο ίδιος. Στο μέλλον εγώ, στην αρχή εγώ. Αμήν, το βλέπετε, εχιγέ, ασέρ, γεχιγέ. Θα είμαι αυτός που θα είμαι τότε, είναι ακριβώς αυτός που είμαι σήμερα. Ο Θεός μας δεν διέπεται από τον χρόνο, λέει εγώ είμαι. Εγώ είμαι ο Όν η ζωή. Αμήν. Ε, αποκάλυψη 22-13 μας λέει το εξής. Αποκάλυψη 22-13. Εγώ είμαι το Α και το Μ. Αρχή και τέλος. Ο πρώτος και ο έσχατος. Λοιπόν, ας δούμε αυτά τα δάφια γρήγορα και κλείνουμε και το θέμα μας και θα καλύψουμε άλλη βιβλική μελέτη. Πάμε στον Ισαγέα 43.10. 43.10. Συ, είστε μάρτυρε μου. Σκεφτείτε τι πράξεις 1, 5 και 8. Αμήν, ο κύριο του λέει και θα λάβετε δύναμη εξήψου. Όταν το πνεύμα του Άγιον έρθει πάνω σα και θέλετε είστε ει εμέ μάρτυρε. Ποιο το είπε, ο κύριο Ιησούς. Άρα είμαστε μάρτυρε του Ιησού. Είμαστε πραγματικοί μάρτυρε του Ιωβαθεού, Θεού και του Κύριου Ιησού. Είναι ο Ιωχοβά Θεό. Χαλιά, χοβέ, Θα είμαι αυτός που είμαι. Ήταν, είναι και θα είναι. Ο ον, ο ειν και ο Ερχόμενος. Η λέξη ο ον, ο ειν και ο Ερχόμενος είναι το Ιωχοβά Βαφχέι. Το βλέπετε, αδερφιά μου. Βλέπετε ο ίδιο ο ζωντανό Θεό. Αμήν. So, uh, Σείς είστε μάρτυρες μου Ισαΐας 43, 10. Ισαΐας 43, 10. Σείς είστε μάρτυρες μου, λέγει ο Κύριος, και ο δούλος μου, τον οποίον εξέλεξα, για να μάθετε και να πιστεύσετε σε μέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Γιατί, γιατί εγώ αυτός είμαι. Αν, αν μιλάτε με μικρά παιδιά, πάντα θα σας ρωτούν γιατί, μόλι του εξηγήσει το γιατί, σου λένε γιατί, γιατί. Μετά ξανά γιατί, γιατί, γιατί. Ο κύριο λέει, Εγώ είμαι η εξήγηση. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, να κάνω κάτι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτό. Ακούστε το, ακούστε το. Εδάφιο 10. Προεμού, όλοι μαζί, προεμού άλλο Θεό δεν υπήρξε, ουδέ θέλει υπάρχει μέτεμε. Ξεκάθαρο δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει μετά από μένα. Γιατί είναι αρχή, είναι το τέλος, είναι πριν, μετά, είναι πάντα. Ισαΐας 41.4 Ισαγίας 41.4 41, Τι ενήργησε και έκαμε τούτο καλώντας γενναίας απαρχής Ισαΐας 41 verse 4 Εγώ ο Κύριος ο πρώτος και ο μετά των εσχάτων εγώ αυτός. Εγώ αυτός. Ισαΐας 44, 6. Ισαΐας 44, 6. Ούτο λέει, 44, verse 6. λέγει Κύριος ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λιτροντής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων, Ιεχωβά Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσκατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός. Ισαΐας 48, 12. Άκουσον μου Ιακώβ και Ισραήλ τον οποίον εγώ εκάλεσα. Isaiah 48, 12. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ ο πρώτος. Εγώ και ο έσχατος. Άδικα ψάχνεις για κάτι άλλο. Αντί να ξοδεύεις τρεις εκατομμύρια για να ανακαλύψει εξωγήνους που δεν υπάρχουν. Επένδυσε την ώρα σου στο να πεις γονατίζω μπροστά σου κύριε. Δεν χρειάζεται να ξοδέψω τίποτα. Αμέν. Εκείνη την ευλογημένη μέρα ο Θεός με την αμέτρητη σύνεση ο απεριόριστος Θεός θα μας δώσει απεριόριστη πρόσβαση, πιστεύω, στο σύμπαν ολόκληρο. Αμήν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Άγιε μου, για αυτή τη μελέτη, Κύριε, είσαι όλα, την ίδια στιγμή, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και σε λαμβάνουμε σαν τον παντοδύναμο Θεό, τον παντογνώστη Θεό, τον πάνσοφον Θεό, τον Άγιο, Άγιο, Άγιο τριαδικόν Θεό προεσού δεν υπήρχε άλλος. Μετά από σένα, κανένας άλλος. Αμέν.